Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα Περισσόφ και Κουβαλιές έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του θεσμού του κύπελλου, του μπασκετάκι. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει με τον Τζάμπολα ανάμεσα σε Βασιλείου και Πολίτη. Πρώτη κατοχή πάει στα χέρια των σημερινών φιλοξενούμενων Κουβαλιές στην πρώτη επίθεση του μάτς. Με τον Πολίτη να θέλει να αποστάρει, αστεχεί όμως την προσπάθεια. Θα μένει πρώτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Μπαλά στη γωνία τώρα με τρίποντο ξεκινούν οι γηπεδούχοι. Ο Τρατολάτης θα στοχίσει. Σακελαρίου. Μπαλά στον Χριστοδούλου. Σακελαρίου και πάλι θα εκτελέσει υποπίεση, δεν είναι καλό το σουτ. Καταλήγει airball. Περισσότερο τώρα στην επίθεση. Θέλει να περάσει, σηκώνεται ο Νίνος και φτωχεί για να ανοίξει το σκορ. Στο 2-0 τώρα οι γηπεδούχοι προηγούνται. Χριστοδούλου. Μπάλα στα αριστερά. Υποπίεση θα στοχίσει ο Σακελαρίου, ήταν, δεν κάνω λάθος. Ενώ έχουμε και το φάουλ στον Παραρά. Σουτ από το πλάι, εύστοχο. Ο Τρατολάτης θα κάνει το 4-0. Στο Δουλού. Καζάνης στον Σακελαρίου. Με 7 δευτερόλεπτα οι Κουβαλίες. Χριστοδούλου θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Πολίτης επιθετικό rebound με το δεξί, δεν είναι καλό το τελείωμα. Νίνος. Παραράστε να πάει στα μέσα, η μπάλα στη γωνία. Βασιλείου θα εκτελέσει, είναι άστοχο το σούτ. Και η μπάλα στα χέρια του Χριστοδούλου τώρα. Για να κατεβάσει εκείνος. Ακόμα ψάχνουν τους πρώτους πόντους οι Κουβαλίες. Σούτα τον Καζάνη, άστοχο και αυτό, παραμένουν στο 0. Οι φιλοξενούμενοι. Νίνος. Πίνει έξω. Ο Μικός είδε στα δεξιά του τον συμπαίκτη του, τον Τρατολάτη. Ο οποίος αστόχησε ωστόσο ήρθε το τέσσερο πρότυμα από τον Μπαλάσκα. Χριστοδούλου πίνει έξω. Τρίποντο για τους Κουβαλίες, αλλά ούτε τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι. Βασιλείου. Ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τρατολάτης αφήνει στον νομικό για να εκτελέσει εκείνο για 3. 7-0. Πρώτη πόντη για τον νομικό και μάλιστα πίσω από τα 6-75. Σακελαρίου. Θα το πάρει το σούτ υποπίεση. Δεν εκπούται αυτή μια καλή επιλογή στην επίθεση των Κουβαλίες. Οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά το μάτς επιθετικά και παραμένουν στο 0. Καλά στα αριστερά στον Τρατολάτη, ο οποίος αφήνει έξω στον Βασιλείου. Θέλει να πλησιάσει, εκείνος θα καταφέρνει άψογα και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 9-0. Χριστοδούλου. Πήρε ο Σακελαρίου, παίζει με τον Πολίτη. Έχει πλάτη στο καλάθι.
η πάσα δεν πέρασε. Σακελαρίου με 8 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του Cavaliers. 5 τώρα και έχουμε βήματα. Ακόμα μια επίθεση που περνάει ανεκμετάλλευτη από τους φιλοξενούμενους. Νίνος. Παραλάς ανάμεσα από δύο. Θα κερδίσει το φάουλ για τις δύο βολές. Εκμεταλλεύτηκε την μία από τις δύο. Το σκορ τώρα στο 10-0 υπέρ των της Πρεσόφ, ενώ ο Κούκης δείχνεται για πρώτη φορά στο μάτς από την πλευρά των Cavaliers. Μήπως και άλλαξε κάπως η κατάσταση επιθετικά για την ομάδα του, η οποία παραμένει άσφαιρη με 5-27 να απομένουν ακόμα στο πρώτο 10 λεπτό. Ο Κούκης μπήκε και πήρε και την πρώτη επίθεσή του. Ωστόσο και αυτός δεν κατάφερε να φέρει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Νίνος, πέρασε το κέντρο. Παραράς, ζητάει και παίρνει ο Βασιλείου. Βαλά στη γωνία. Τρατολάτης κάνει ωραία κίνηση, αλλά το τελείωμα δεν είναι εξίσου καλό. Η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Νίνος, Τρατολάτης μου σχολείτε, σε 5 δευτερόλεπτα τώρα. Τρατολάτης κρατάει, κάνει το βήμα πίσω, αποφάσισε να πασάρει νομίζω. Ένα σουτ θα ήταν καλύτερη επιλογή εδώ. Χριστοδούλου μόνος του απέναντι σε όλους, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Παρατάσσαψε στον Νίνο, εκείνος με τη σειρά του στον Βασιλείου. Τρατολάτης. Νίνος από μέση απόσταση, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι, ενώ ο Βλαχούλης θα κερδίσει το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους, στο μάτς πέρασε ο Γκρασάς. Πήρε την θέση του Νίνου. Κούκης. Σακελαρίου στον Πολίτη. Περνάει εκείνος. Και τώρα θα καταφέρει να φέρει αποτέλεσμα. Παραράς αποφεύγει ωραία έναν και δεύτερο αντίπαλο και φτάνει μέχρι το τέλος. 12-0. Τα έκανε όλα σωστά εδώ ο παίκτης της Πρεσόφ. Χριστοδούλου εκτελεί για τρεις επιτέλους. 12-3. Σπάει το ρόδι ο Χριστοδούλου πίσω από τα 6-75. Έπειτα από 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Θα το πάρει τελικά ο Τρατολάτης, αλλά δεν το βάζει. Κούκης θέλει να φύγει. Και θα κερδίσει το φάουλ, πέτυχε για το καλάθι. Ελπίζουμε να μην χτύψει εκεί ο παίχτης των Cavaliers. Χαμηλά πρέπει να έχει γίνει το φάουλ σύμφωνα με τον ρέφερι. Λαχούλης θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του. Θα έρθει και το καλάθι τώρα από τον Χριστοδούλου.
Καράβης Βασιλείου, τώρα θα εκτελέσει για τρεις. Αστοχή προσπάθεια, Παραράς παλεύει εκεί στην δεύτερη ευκαιρία. Πολύ ψώνος καθαρίζει. Ο Τσιρδήμος είναι αυτός που έχει περάσει το μάτς για τους Cavaliers. Δεν έβλεπα καλά το νούμερο του προηγουμένως. Το 12-15 παραμένει. Δυόμιση λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Κούκης κόπηκε. Βασιλείου, τώρα ρίχνει ταχύτητα. Φτάνει για βοήθεια. Παίρνει και πάλι όμως για να διεισδύσει. Δεν θα τελειώσει καλά. Κούκης φεύγει μπροστά, αφήνει στον Σακελαρίου, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να υποδεχτεί καλά την μπάλα. Παραράς πάει μόνος του. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Καράβης τυφλή πάσα, την κατάλαβαν όμως οι Cavaliers. Κούκης ωραία, είναι ωραία τρίπλα. Απελευθερώνεται. Αριθμητικό πλεονέκτημα και το εκμεταλλεύονται οι Cavaliers, οι οποίοι θα πετύχουν ακόμα ένα καλάθι, θα μειώσουν στο σκορ σε 12-17. Και έχουμε το time out από την Πρεσόφ. Επιστρέψαμε μετά το time out των γηπεδούχων. Το σκορ είναι στο 12-17 υπέρ της Πρεσόφ. Παρά τον κακό ξεκίνημα, οι Cavaliers βρίσκουν σιγά σιγά τα πατήματά τους. Έχουν βελτιωθεί κάπως επιθετικά και έχουν ρίξει την διαφορά στους 5 πόντους. Κρασάς πήγε να κάνει την πάσα χαμηλά, δεν πέρασε εκείνη. Μαλάκι στο νομικό. Καράβης το αφήνει ξανά. Κρασάς τον Λαδόπουλο. Ψάχνει επιλογές εκείνος, 3 δευτερόλεπτα, αποφασίζει να εκτελέσει. Δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα, προλαβαίνει στο 1 δευτερόλεπτο, αλλά αστοχή στην προσπάθεια του ο Κοντακός. Τσιρδήμος, αστοχή από κοντά, νομικός έβαλε ωραία το σώμα του για να κερδίσει το rebound. Γυρίζει ωραία η μπάλα στην επίθεση της Περεσόφ. Αστοχή όμως ο Κοντάκος. Σακελαρίου, Χριστοδούλου με συγχωρείτε. Πολίτης. Πολίτης πάει μέχρι κοντά στην ρακέτα, 12-9. Και η διαφορά πλέον στο τρίποντο. Ένα δευτερόλεπτο χωρίς τα δύο χρονόμετρα. 17 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου. Κρασάς κρατάει. Νομικός, τη δίνει ξανά. Λαδόπουλος, 3 δευτερόλεπτα, 2 τώρα η μπάλα στο νομικό για να εκτελέσει για 3, δεν θα το βάλει. Και φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να είναι στο 12-9. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε μπροστά την Πρεσόφ με 12-9. Πρεσόφ η οποία είναι τώρα στην επίθεση με τον Λαδόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει κάτω από την αντιπάλη ρακέτα. Προσπαθεί και πάλι, όμως δεν θα περίσει το καλάθι. Κούκης. Ένα σερί 9-0 κατάφερε να κάνουν οι Cavaliers στο πρώτο δεκάλεπτο από το 12-0 που βρέθηκαν πίσω. Έπειτα από το κακό ξεκίνημά τους κατάφεραν να μειώσουν στο 12-9. Ενώ τώρα ο Κούκης μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτό το σέρι. Αστοχή στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 12-10.
σας. Πέρασε τώρα αυτό στο νομικό. Λαζόπουλος έκοψε ο Κρασά στον είδο συμπαίκτη του. Δεν ήρθε το καλάθι και μάλιστα η μπάλα βρήκε και στον πεσμένο Κρασά και κατέληξε εκτός. Ο Παναγωδήμος έχει περάσει το παρκέ για τους κουβαλίες. Συγκρίμος πάει ψηλά για να δώσει σκρίν στον Κούκη, ο οποίος κρατάει. Παναγωδήμος τώρα στον Τσιρδήμο, 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση εκείνος και θα το κάνει. Πήγε με ταμπλό να το βάλει, δεν το έβαλε όμως. Κρασάς. Πάλα έξω στο νομικό. Κρασάς και πάλι. Πάσα φτάνει στον Καράβι, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. 15-10. Καλάθι. Μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. Ενώ θα έρθει και γρήγορα η απάντηση από τον Βλαχούλη για το 15-12. Κρασάς στον Καράβι. Νομικός. Ωραία η πάσα του Κοντάκου, ο οποίος βρήκε εξαιρετικά τον συμπαίκτη του. Όσο ο Κοντάκος είναι που έβαλε το καλάθι, ο Λαδόπουλος τον βρήκε για το 17-12. Χριστοδούλου επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Παναγωδήμου, ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων στο μάτς πέρασε ο Βρετός. Κούκης. Βλαχούλης θα το πάρει το σουτ, δεν είχε και κάποιον πάνω του, το rebound στα χέρια του Κοντάκου. Καράβι στον Βρετό. Ζώνη τώρα από τους κουβαλίες. Καράβις, Βρετός. Βρέθηκε ο Καράβις ανενόχλητος, αλλά στόχισε στο τρίποντο. Βλαχούλης καθάρισε. Κούκη σε μια μακρινή πάσα, βρήκε εξαιρετικά τον Χριστοδούλου, αλλά εκείνος το έχασε από κάτω. Κοντάκος άφησε ξανά στον Βρετό. Θα εκτελέσει εκείνος τώρα για 3 με το ταμπλό. 20-12. Η λύση έρχεται ξανά πίσω από τα 6-75 για την Πρεσόφ, η οποία ξεφεύγει και πάλι στους 8 πόντους. Κούκης με δύναμη προς τα μέσα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. 20-14. Βρετός. Κοντάκος. Ο νομικός είναι στα αριστερά. Ναδόπουλος τώρα τον είδε. Θα εκτελέσει ο νομικός, όχι αυτή τη φορά δεν θα έρθει το τρίποδο για την Πρεσόφ. Κούκης. Πέρασε. Αλλά τον σταμάτησε με φάουλ ο αντίπαλός του. Δεν ξέρω αν είναι βολές. Ναι, βολές είναι τελικά, γίνεται ψηλά το φάουλ. Και είναι και το τρίτο ομαδικό για την Πρεσόφ. Παραλάσσε πέστε στο μάτι για τους γηπεδούχους. Πήρε την θέση του νομικού. Άστοχη πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 20-15. Παραράς. Καράβι στον Βρετό. Για να χάσει το μαρκάρισμα του ο Καζάνης, τον σταμάτησε με φαουλ. Έχουν ομαδικά να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Ωστόσο ήταν και το δεύτερο του Καζάνη. Καράβι αφήνει έξω. Παραράς θα πάρει το τρίποντο, αστοχή.
Ο Λαδόπουλος όμως είναι εκεί για να πάρει το θετικό rebound. Απέτυχε το καλάθι 20-17. Πολύ της παίζει με πλάτη. Γυρίζει, θα πετύχει το καλάθι, καλάθι και φάουλ. 20-19. Όχι, με συγχωρείτε. 22-17. Πολίτης θα χάσει την συμπληρωματική βολή, παραμένει το σκορ στο 22-17, 5,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Καράβης θα πάρει την εκτέλεση, βρίσκει σίδερο, θετικό rebound για την Πρεσόφ. Λαδόπουλος θέλει να πλησιάσει, αφήνει ξανά στον Καράβη. Εκείνος παίζει και πάλι με τον συμπαίκτη του, συγκρατεί. Ο Λαδόπουλος τον βρήκε κατά λάθος και ο Πολίτης και έκανε το φάουλ δεύτερο ομαδικό των Cavaliers. Κούκης θέλει να παίξει γρήγορα με τον Χριστοδούλου. Εκείνος περιμένει τους συμπαίκτες του. Δεν βιάστηκε να ξεκινήσει την επίθεση. Κούκης στέκεται λίγο πιο μπροστά από τη βολή. Αστοχή, επιθετικό rebound του Τσιρδίμου. Δεν θα έρθει όμως στο καλάθι. Καράβης. Παραράς δεν αφήσει τον Βρετό, προτίμησε να πλησιάσει, αλλά το σούτ είναι πάρα πολύ αδύναμο. Κούκης πάει από τα αριστερά, θα φτάσει μέχρι το τέλος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ ο εξαιρετικός Κούκης. 22-19. Έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίχτης των Cavaliers. Βασιλείου στο μάτς για την Πρεσόφ, κοντά στον Παγκό. Ακόμα μια χαμένη βολή από τον Κούκη, παραμένει το 22-19. Καράβης. Παραράς το αφήνει ξανά. Λαδόπουλος έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του και κάνει βήματα όμως. Βγήκε εδώ η άμυνα από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είναι στο μείον 3 με ένα τρίποντο οι Cavaliers, μπορούν να ισοφαρίσουν για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Πολίτης γυρίζει, παίζει με τον Τσιρδίμο. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι εκείνος. Παραράς, πασαρίς τον Βασιλείου. Και πάλι Παραράς, Βρετός τώρα στα αριστερά. Παίρνεται από τον Καζάνη. Λαδόπουλος, τσεκάρει τις κινήσεις. Παίρνει ο Καράβης, στέκεται από κοντά. Θα βρει σίδερο, η μπάλα στα χέρια του Τσιρδίμου. Κούκης σηκώνει το κεφάλι, μήπως βρει κάποια μακρινή πάσα. Τώρα την πέρασε στον Καζάνη και εκείνος θα κάνει βήματα. Λάθος τώρα στην επίθεση των Cavaliers, οι οποίοι χάνουν και πάλι την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο, να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Υπερθυμίζω 5 ομαδικά συμπληρωμένα για την Πρεσόφ. 2 από την άλλη έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι Cavaliers, με 3 και 15 ακόμα στο ρολόι. Τρίποντο τώρα του Παραρά, άστοχο όμως. Θετικό rebound, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από τον Νίνο, ο οποίος είχε επιστρέψει στο μάτς. Το φάουλ έγινε από τον, τον Παραρά. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνάει στους φιλοξενούμενους. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά όμως και έχουμε βολές για τον πολίτη. Να
Αστοχή και γνωστή μου πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Βρετός. Είδα απέναντι τον Παράρα. Κοντάκος σηκώνεται στοχή κιόλας. Όχι ο Παράρας ήταν, με συγχωρείτε. Ο οποίος πήρε την ασίστ του Τρατολάτη. Έβαλε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ 24-19. Επανάληψη της βολής. Ο Παράρας θα εκτέλεσει ξανά. Έξω και αυτή. Όμως ο ίδιος παίρνει το μακρινό επιθετικό rebound. Νίνος. Καστήπασε για το Βασιλείου. Πατάει την γραμμή εκείνος. Δεν πήρε όμως το σουτ. Μπαλάσκας. Στην πρώτη του προσπάθεια, η οποία είναι άστοχη. Κούκης έφτασε κοντά, πήρε την προσπάθεια στο ίδιο όμως. 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Νίνος πέρασε ανάμεσα από δύο και άφησε και στον Παραρά και εκείνος τελείωσε καλά τη φάση. 26-19. Πολύ καλά εδώ. Εκτελήχθηκε η επίθεση της Πρεσόβ, γι' αυτό ήρθαν και τα χειροκροτήματα και τα μπράβο από τον Παγκό. Πολίτης. Δεν διστάζει να εκτελέσει. Δεν το βάζει όμως. Νίνος κλείνεται, πιέζεται. Αφήνει όμως τον Μπαλάσκα και τώρα η μπάλα περνάει το κέντρο για να φτάσει στον Παραρά, ο οποίος θα φτάσει και πάλι κοντά, θα τελειώσει ακόμα μια φάση με επιτυχία 28-19 και έχουμε το time out από την πλευρά των Cavaliers, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 9. Με ένα χέρι 6-0, η Πρεσόφ έχει καταφέρει να φτάσει το 28-19. 1:44 ακόμα μέχρι τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Στο Δούλου, Κούκης. Μπαλά περάσει στον Τσιρδίμο. Έχει δύο πάνω του εκείνος. Πήρε την προσπάθεια, αλλά δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Παραράς. Βγαίνουν γρήγορα μπροστά και πάλι οι γηπεδούχοι. Βρετός. Νίνος ηρεμεί κάπως την κατάσταση. Βρετός βγαίνει στην άλλη πλευρά. Δεν τον ακολούθησε κάποιος. Ο Πολίτης πήγε πάνω του, αστόχησε την στο τρίποντο. Ο Πολίτης τώρα μαζεύει για να αφήσει τον Κούκη για να ξεχυθεί εκείνος μπροστά. Και έχουμε το φάουλ στην πάσα του Κούκη. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό είναι τελικά, όπως λέει ο ρέφερι. Θα είπαν οι δύο διαιτητές μεταξύ τους και συμφώνησαν πως είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Έτσι ο Κούκης είναι στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. 28-20. Χάνει τη δεύτερη. Η αλήθεια είναι πως δεν τα έχει πάει καλά στις βολές σήμερα ο παίκτης των Cavaliers. Θα μπορούσε να έχει πάρει κάποιους περισσότερους πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Στον Τούλη το αφήνει και πάλι. Θέλει να παίξει με τον Τσιρδίμο ο Κούκης. Μπαλά παραμένει στους Cavaliers. Στον Τούλη εκεί εκτός ισορροπίας. Τσιρδίμος δεν βρήκε στεφάνι μπάλα γιατί τελείωσε ο χρόνος επίθεσης. Νίνος. Παραράς πάει κατά μέτωπον. Ανάμεσα από δύο δεν έχει, δεν διστάζει εκεί να εκτελέσει ξανά για το 30-20. Στο Δούλου. Πολίδης πήρε από τον Κούκη. Βάζει πλάτη τον Βασιλείου. Γυρίζει με το δεξί, θα τελειώσει τη φάση 30-22.
17 δευτερόλεπτα. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Cavaliers. Μήνος Βρετός. Μπαλάσκα θα εκτελέσει τα 8 δευτερόλεπτα. Αφήνει έτσι και λίγα δευτερόλεπτα στους Cavaliers. Σακελαρίου φεύγει μπροστά, προλαβαίνει το χρόνο, αλλά δεν αφήνει την μπαλά στο καλάθι. Πεταμένη ευκαιρία εδώ από τους Cavaliers. Και βλέπετε και την απογοήτευση του Σακελαρίου. Φινάλι λοιπόν και του δεύτερου δεκαλέπτου, με το σκορ να δείχνει 30-22. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκαλέπτο του μάτς. 30-22 το σκορ, συν 8 για την Περσόφ. Μείον 8 για τους Cavaliers, οι οποίοι ψάχνουν να βγάλουν αντίδραση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ από την άλλη, η Περσόφ καλείται να κρατήσει το υπέρ της προβάδισμα, ώστε να φτάσει στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο κύπελο. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα επικράτησε τον Τζόκερς με 48-67, ενώ από την άλλη οι Cavaliers γνώρισαν την ήττα από μια σαφώς καλύτερη ομάδα, την Deportivo Faliro, με 50-78. Ο Κούκης θα εκτελέσει για 2 για το 30-24. Νίνος στέκεται εκτός οροπίας, θα πετύχει το καλάθι, 32-24. Γρήγορα έρθει η απάντηση από τους γηπεδούχους. Κούκης τώρα και πάλι θέλει να πάει προς τα μέσα, πιεζόμενος πήγε στην προσπάθεια. Νίνος ψάχνει συμπαίκτη, Βασιλείου. Φίνει στον Παραρά, εκείνος περνάει το κέντρο και φτάνει και μέχρι το τέλος και κερδίζει το φάουλ από τον πολίτη. Μάλιστα αυτό ήταν και το τρίτο φάουλ του πολίτη στο μάτς. Βασιλείου προσποιείται. Παραράς αστοχή. Το rebound στα χέρια των Cavaliers. Cookies τσεκάρει επιλογές, αφήνει τον Χριστοδούλου, τον Σακελαρίου, με συγχωρείτε. Τώρα ο Πολίτης πάει με φόρα προς τα μέσα, τον κόβει αντικανονικά ο Βασιλείου με το σώμα. Πρέπει να γίνει το φάουλ, καθώς ψηλά δεν νομίζω πως υπήρξε κάτι. Πολίτης ώρα στη γραμμή. Θα χάσει την πρώτη. Πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν πόντους και από τις βολές οι Cavaliers, αν θέλουν να πετύχουν κάτι παραπάνω στο σημερινό μάτς. Δεν πρέπει να έχουν πετάμενες ευκαιρίες. 32-25 από τη δεύτερη εύστοχη. Πέρασε ο Παραράς και άφησε κιόλας την μπάλα εντός καλαθιού, 34-25. Παραράς, ο οποίος είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής για την Περσόφ. Έχει βγάλει πάρα πολύ ενέργεια επιθετικά. Έχει δώσει πάρα πολύ καλές λύσεις. Κούκης, Βλαχούλη στη γωνία. Πανωτονομικός. Πολίτης θέλει να αποστάρει τον Βασιλείου. Φινεί έξω. Σακελαρίου για 3. 34-28. Παραράς στο νομικό. Παραδείγματος στο screen. Μπαλάσκας. Κανά ο Παραράς δίνει screen τώρα στον Μπαλάσκα. Πήγε με τη βοήθεια του απλό εκείνος. Του τη περνάει. Τον σταματάει με φάουλο Βασιλείου. Έχουμε και αλλαγή με τον Δρατολάτη να περνάει στο μάτι στην θέση του Μπαλασκά. Συρδήμος πίνει στον Βλαχούλη, ο οποίος δεν θα τελειώσει καλά. Ενός πέρασε και εκτέλεσε, αλλά αστόχησε. Κούκης,
Ανέβηκε η ένταση, αλλά έγινε και το κλέψιμο 2-2. Ο Τρατολάτης θα κερδίσει το φάουλο από τον Τσιρδήμο. Βασιλείου. Τρατολάτης θα το πάρει, παρότι είχε πάνω του τον Σακελαρίου. Λαχούλης έχει φτάσει κοντά. Δεν γλιτώσε όμως τα βήματα. Πήγε να γυρίσει εκεί, αλλά η άμυνα του Νίνου τον δυσκόλεψε αρκετά και έτσι έχασε την ισορροπία του. Βλαχούλης, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Στο μάτς πέρασε ο Σταθίου, ενώ επέστρεψε και ο Χριστοδούλου, που πήρε την θέση του πολίτη. Νίνος στέκεται στον αέρα. 36-28. Σταθίου στις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Κάνει σταυρωτές. Μπάλα στον Χριστοδούλου, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Ήταν λίγο πιο δυνατό το σουτ. Νομικός. Τρατολάτης είδε τον Βασιλείου, δίστασε εκείνος να πάρει το σούτ. Παραράς πήρε τη δυνατή πάσα, 3 δευτερόλεπτα. Καλή άμενα προς τη μην, αλλά ο Παραράς θα βρει και πάλι τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 38-28. Όταν φτάνει εκεί κοντά ο Παραράς, ώρες ώρες μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να κοπεί. Και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές στο σημερινό μάτς. Ευσταθείο, αφού δίστασε αρχικά, το πήρε στη συνέχεια. Ήταν και το πρώτο του σουτ, νομίζω, αυτό στην αναμέτρηση. Τρατολάτης. Νομικός. Είδε το κόψιμο του Νίνου, του πέρασε την πάσα και εκείνος με πάρα πολύ δύσκολη κίνηση. Δεν είχε καλή ισορροπία. Αλλά έκανε το 40-28. Κούκης. Μπροστά από τον Νίνο πήγε να εκτελέσει. Δεν πήρε κατέβαση συγκεκριμένη φάση. 5,5 λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Και το σκορ στο 40-28 συν 12 για την Πρεσόφ. Ο νομικός στέκεται για 3. Παραράς το επιθετικό rebound. Βασιλείου, παρότι ήταν μόνος του, επέλεξε να πασάρει. Τρατολάτης για 3. Έξω και πάλι το σουτ. Κούκης θέλει να τρέξει. Πέφτει πάνω του ο Νίνος. Και έχουμε φάουλ. Ζητάει κάτι παραπάνω από φάουλ ο Κούκης. Είναι απλό το φάουλ, όπως λέει ο ρέφερι. Κούκης. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κούκη. 40-30. Βασιλείου έχει πάνω τον Ευσταθίου. Νομικός έχει φτάσει κοντά, αλλά άστοχη ο Λαδόπουλος. Και συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές τώρα για τον ψηλό της Πρεσόφ. Αυτό ήταν και το τρίτο ομαδικό και τον Κουβαλή. Εστρία έχουν μέχρι στιγμής και οι γηπεδούχοι. Έξω η πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. Ο Λαδόπουλος για το 41-30. Σταθίου. Τυροκαζάνης και άφησε τον Κούκη. Χριστοδούλου θέλει να διεισδύσει, τα καταφέρνει. Το τελείωμα τα χάλασε. Και έχουμε πόδι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, πόδι έχουμε.
ο χρόνος ανανεώνεται, νέο 14 τώρα για τους Cavaliers. Σταθίου αφήνει στον Σακελαρίου. Και πάλι Σταθίου στα αριστερά αυτή τη φορά. Θέλει να αποφύγει τον Νίνο, δεν τα καταφέρνει, χάνει την μπάλα. Τρεις μένα στην επίθεση. Αλλάζει ο νομικός με τον Νίνο και τελικά ο πρώτος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 43-30. Πολύ ωραία εδώ. Εκτυλίχθηκε ο εχνιδιασμός για την Πρεσόφ. Δεν φτάνει στο συν 13. Δεν θα μειώσουν οι Cavaliers. Ο Κούκης πήγε να φύγει στην άμυνα, δεν είχε καταλάβει ότι πήραν το επιθετικό rebound. Αστοχή και η επίθεση τώρα του παίχτη των Cavaliers. Νίνος. Το νομικό. Λαδόπουλος αφήνει έξω, ο νομικός έχει πάρα πολύ χώρο και χρόνο. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Μαζεύει ο Κούκης. Χρησιμοποιεί την γρηγοράδα του, αλλά δεν θα τελειώσει τη φάση. Νίνος. Κρατολάτης. Αφήνει έξω τον Βασιλείου. Νίνος ξανά. Σηκώνεται χωρίς κάποιον αντίπαλο πάνω του. 45-30. Συν 15 για την Πρεσόφ και εσπεσμένα καλούν σε τέμα του Cavaliers, καθώς βλέπουν το συν 15 των αντιπάλων. Πρέπει να είναι και η μέγιστη διαφορά την οποία έχουν πάρει οι γηπεδούχοι στο σημερινό μάτς. Οι Cavaliers είναι στην επίθεση. Οι Cavaliers οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν ξεφύγει στο συν 15. Ψάχνουν να βρουν τι δεν πάει καλά μέχρι στιγμής. Ψάχνουν να βρουν νέες λύσεις επιθετικά. Ο Κούκης εδώ θα εκτελέσει για 3. 45-33. Βρετός αυτός στον Καράβη. Κατολάτης. Με 6 δευτερόλεπτα για να περάσει. Την πάσα κάτω από τα πόδια του Τσιρδίμοφ με πόδι. Βασιλείου πήρε από την επαναφορά. Φαίνει στον Τρατολάτη, ο οποίος εκτελέσει για 3, εύστοχος. 48-33. Σταθίου, άφησε στον Κούκη. Βρήκε πάνω σε σώματα, άφησε την μπάλα. Αλλά στόχισε στην προσπάθειά του, έτσι θα οδηγηθεί στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Τρία φάουλ για τον Καράβη. Τέταρτο ομαδικό για την Πρεσόφ. Βασιλείου θα καθίσει στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Κατολάτης. Ταμπιτίν πάνω του. Τα χέρια στην μπάλα από τον Χριστοδούλου. Βρετός. Λαδόπουλος. Θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του. Ο Τσιρδίμος θα κάνει φάουλ. Βάλα στο Λαδόπουλο. Βάλα στο Λαδόπουλο. Τέταρτο ομαδικό τώρα και για τους Cavaliers. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Καράβης. Κρατολάτης. Πάνω του Χριστοδούλου τον δυσκολεύει. Η μπάλα έφτασε στον Λαδόπουλο. Νομίζω εδώ αδράνησε κάπως η άμυνα. Θα μπορούσε να γίνει κάποιο κλέψιμο, ωστόσο δεν το πλήρωσαν οι Cavaliers. Κούκης 1-35 ακόμα. Σταθίου φαίνει ξανά στον Κούκη, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. Βρίσκει σίδερο. Πέρασε από τον Κούκη ο Νίνος. Λαδόπουλος
περιμένει κάποιο να βγει. Χαμηλή πάσα για τον Βρετό εδώ. Κάνουν δώρο μια κατοχή οι γηπεδούχοι. Κούκης οργανώνει στο Δούλου. Ξανά στον Κούκη. Θέλει να πλησιάσει, είδε την αδυνατή πλευρά των Σακελαρίου. Χρυσοδούλου για τρεις. Ούτε τώρα θα έρθουν οι τρεις πόντοι για τους φιλοξενούμενους. Λαδόπουλος παίζει με τον Καράβη. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Καράβης. Βρετός. 6 δευτερόλεπτα για την Πρεσόφ. Λαδόπουλος ζητάει και παίρνει. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Στη δεύτερη συνεχόμενη επίθεση δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι οι παίχτες της Πρεσόφ. Σου λεπτό ακόμα ουσιαστικά από μια επίθεση για τις δύο ομάδες. Κούκης. Στο Δούλου του δίνει ξανά, κάνει το βήμα στο πλάι για να εκτελέσει, γιατί δεν ήταν καλό το σουτ. 19 δευτερόλεπτα. Όλη η επίθεση για τους γηπεδούχους. Κρατολάτης με 8 δευτερόλεπτα. Κρατολάτης υποπίεση, δεν θα μπει το καλάθι. 2-1, Λαδόπουλος. Θα αφήσει πάρα στο καλάθι και έτσι έχουμε και το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνει 48-35, συν 13 για την Πρεσόφ. Μπήκαμε και στο τέταρτο και τελευταίο δεκαλεπτό της αναμέτρησης. 48-15. Πρεσόφ διατηρεί το υπερπροβάδισμα. Άλλη αντίδραση εδώ από τον Κοντάκο, ο οποίος έριξε μια σφαλιάρα στην μπάλα για να μην φτάσει εκείνη στον Καζάνη. Κούκης Σταθίου. Διζή. Σπάει και τη μέση. Αλλά έχει καταλήξει το παρκέ ο Σταθίου. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Θα διακόψουμε για λίγο και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από τον τραυματισμό του Τσιρδίμου, του Ευσταθίου, με συγχωρείτε, να του ευχηθούμε να είναι κάτι περαστικό. Φαίνεται να γύρισε το πόδι του. Και τώρα του παρέσκονται και πρώτες βοήθειες στον πάγκο. Έγινε το κλέψιμο για τους Κουβαλίες, υπενθυμίζω 48-37 το σκορ. 9 και 20 ακόμα για το τέλος. Κούκης. Χριστοδούλου αφήνει έξω. Το τρίποντο θα έρθει από τον Καζάνη. Δεν θα έρθουν όμως και τρεις πόντοι. Βρετός κατεβάζει για την Πρεσόφ. Βγαίνει δυναμικά ο Πολίτης. Δεν θα καταφέρει να κάνει το κλέψιμο από τον Λαδόπουλο. Δεν θα τελειώσει καλά εκείνος. Όμως έχουμε νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Θα την εκμεταλλευτεί ο Καράβης για το 51-37. Παναγωδήμος πίνει στον Καζάνη. Κούκης ανεβάζει ταχύτητα. Βρετός. Παίζει καλή άμυνα ο Χριστοδούλου. Καράβης. Με σφύριγμα. Και time out για την Πρεσόφ. Συνέχεια πίτα από τη διακοπή για το time out. 14 λεπτά στην επίθεση των γηπεδούχων. Καράβης είναι μόνος του από την κορυφή. Νωρίτερα έβαλε το τρίποδο, τώρα το έχασε. Στο Δούλου αφήνει τον Παναγωδήμο. Σηκώνεται εκείνος και αστοχή. Λαδόπουλος μαζεύει. Λαδόπουλος μαζεύει.
Ρασάς, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μάτς. Λαδόπουλος, ωραία, είδα το κόψιμο του Κοντάκου. Εκείνος κράτησε παρά την πίεση του Κούκη και έκανε το 53-37. Στο Δούλου. Μπάλα στη γωνία. Εκείνο ο Καζάνης, ο οποίος ζητάει κίνηση. Κούκης φτάνει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Λαδόπουλο. Κρασάς, δεν μπόρεσε να φτάσει πάσα του στον Λαδόπουλο. Χριστοδούλου, τον σταματάνε τώρα οι γηπεδούχοι με φάουλ. Μπάλα στα χέρια του Χριστοδούλου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση για τρεις. Σίδερο και έξω. Κρασάς, Βρετός. Βρετός και πάλι εκτέλει για τρεις. Μέσα και αυτό. 56-37. Διαχειρός Βρετού. Και η Πρεσόφ ξεφεύγει στο συν 19 σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο του μάτς. 6,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Και οι γηπεδούχοι έχουν πάρει ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα νίκης. Καδόπουλος, πανωτές προσποιήσεις και κάνει βήματα τελικά. Καζάνης θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του Σαγγελάριου από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ενώ Παραράς πήρε την θέση του Λαδόπουλου από την Πρεσόφ. Σαγγελάριου παίζει με τον Πολίτη, έχει βάλει πλάτη τον Παραρά. Μπαλά πέρασε, παραμένει στην κατοχή των Cavaliers. Στο Δούλου με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Πασάρι στον Βλαχούλη στο 1 δευτερόλεπτο, εκείνος θα εκτελέσει. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Παραμένουν άστοχοι στο 4ο δεκάλεπτο οι Cavaliers, οι οποίοι έχουν καταφέρει να πετύχουν μόλις ένα δίποντο με τον Σταθίου κιόλας. Εκτούτε δεν έχουν καταφέρει να ξαναβρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Χαράβης τώρα σηκώνεται. Αναπήδησε η μπάλα, δεν κατέληξε εντός καλαθιού. Μπαλά έξω στον Βρετό. Και πάλι Χαράβης αυτή τη φορά από πιο μακριά. Αυτά θέλει τα μακρινά. 59-37. Διαχείρος Χαράβη. Αυτό είναι και το τρίτο τρίποντο των γηπεδούχων στο 4ο δεκάλεπτο. Καράβης, Βρετός και Καράβης. Τα τρία τρίποντα. Ωραία, απέφυγε τον αντίπαλο το Πολίτης και τελείωσε και τη φάση εξίσου καλά. 59-39. Βρετός. Τον καταδιώκει ο Χριστοδούλου. Κρασάς. 6 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Κρασάς κρατάει στα 2 δευτερόλεπτα. 1. Και τελειώνει ο χρόνος πριν προλάβει να εκτελέσει ο Κοντάκος. Πολίτης. Σε κάνει τις επιλογές. Μπάλα φτάνει στον Σακελαρίου. Η πάσα του για κανέναν σε εκείνο το σημείο. Δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε ο Πολίτης ούτε ο Βλαχούλης. Έγινε το λάθος από την πλευρά του Cavaliers. 4 και 10 ακόμα για την λήξη. Νομίζω πως πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο του στο μάτς. Η Πρεσόφ
είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Βρετός στον Νίνο. Παραράς. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Λίγο έλειψε να γίνει και αυτό, πήρε ωστόσο το φάουλ, το οποίο είναι και το τρίτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Από την άλλη, υπενθυμίζω ένα. Μόλις έχουν κάνει οι γηπεδούχοι. Έξω η βολή. Παραμένει το 59-39. Έξω και η δεύτερη, 0-2 από τον Παραρά. Μαζεύει ο Χριστόδουλου. Λαχούλης. Σακελαρίου αφήνει έξω τον Παναγωδήμο. Βλαχούλης ψάχνει να βρει επιλογές για πάσα. Καθυστέρησε αρκετά. 2 δευτερόλεπτα. Παναγωδήμος ένας εκτός ισορροπίας. Αργήσε πάρα πολύ εδώ η επίθεση των Cavaliers. Κρασάς. Δίνος αφήνει στον Βρετό. Φτάνει κοντά εκείνος. Επιλέγει έξω τον Κρασά. Παραράς, διεισδύ, περνάει από τον Βλαχούλη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 61-39. Πολύ καλή εμφάνιση σημερινή από τον Παραρά. Πολύ ουσιαστικό παιχνίδι από τον ίδιο, ο οποίος κατέβαζε και τώρα εδώ την μπάλα. Τρέχει στον εφνιδιασμό, αφήνει στον Βρετό, εκείνο στον Νίνο. Πολύ ωραία, άλλαξε να δω την μπάλα η παίκτης Κρεσόφ για να έρθει και το καλάθι για το 63-39. Δίκαιος και τα χειροκροτήματα. Παναγωδήμος. Airball. Παραράς βρήκε εκεί αθέλατο τον πολίτη στο πρόσωπο. Του ζητάει συγγνώμη. Μαλάσκα στο μάτς τώρα για την Πρεσόφ, Βρετό στον Παγκό. 2-26 ακόμα για το φινάλε. Πολίτη θα το πάρει το σουτ. Μαλάσκας πατάει γερά, δεν θα το βάλει όμως. Πολίτης με φόρα μπήκε προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλο από τον Μπαλάσκα. Έξω η πρώτη βολή από τον πολίτη. Δεν αλλάζει το 63-39. Χάνει και την δεύτερη. Τελευταίο δίλεπτο τώρα. Για δικαστικού χαρακτήρα. Κοντάκος. Παναγωδήμος τον πιέζει. Τον περνάει όμως ο Κοντάκος. Δεν θα ευστοχίσει. Μπαλάσκας ψάχνει συμπαίκτη στην επαναφορά, βρίσκει τον Παραρά. Πάει προς τα μέσα, εκείνος ενάντια στον Βλαχούλη, θα κερδίσει το φάουλ. Σειρά τώρα για την Πρέσοφ να εκτελέσει βολές και συγκεκριμένα για τον Παραρά, ο οποίος θα χάσει και αυτό στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη. Στο πλάι από τον Χριστοδούλου, άστοχο όμως τρίποντο. Παραράς. Μαλάσκας θα εκτελέσει για τρεις, ούτε τώρα θα βρει τους πόντους. Χριστοδούλου, μπαλά απέναντι στον
Βεργούλη θα εκτελέσει για 3 σε κοινωσία στοχά. 63 42. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Κρασάς σε ακόμα ένα τρίποντο. Πολύ τις μάζεψε. Διανύουμε τις τελευταίες στιγμές του μάτς. Μικρή σημασία έχει ό,τι γίνει από εδώ και πέρα, καθώς η Πρεσόφ έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Θα κάνει το 2-0 στο κύπελο, ενώ από την άλλη οι Cavaliers για ακόμα ένα παιχνίδι θα μπορέσουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη νέα σεζόν και θα πέσουν στο 0-2. Υπενθυμίζουμε ένας όμιλος με Πρεσόφ, Cavaliers, Jokers και Deportivo Fali Romera. Ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος με έμπειρες ομάδες, δυνατές ομάδες. Όμιλος θανάτου θα λέγαμε. 63-65-42. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Εδώ στο Κουσουκού φινάλε λοιπόν. Νίκη για την Πρεσόφ, η οποία θα επικρατήσει 65-42 των Cavaliers.